για μικρό δεμό, άσκοπα νερό. Ναι, για μικρό δεμό, άσκοπα νερό. Πολύ σωστά. Πλένω πάντα πριν κοιμηθώ τα πάντα δοντάκια μου όσο μπορώ. Μας όταν πλένω τη βρύση κλείνω και προσπαθώ να μην ξοδεύω άσκοπα νερό. Ναι, να μην ξοδεύω άσκοπα νερό. Το να βουρτσίζεις τα δόντια σου είναι πολύ σημαντικό. Δείξτε μου πως πλένε τα δόντια. Πλένω πάντα πριν κοιμηθώ τα δοντάκια μου όλα όσο μπορώ. Μας όταν πλένω τη βρύση κλείνω και προσπαθώ να μην ξοδεύω άσκοπα νερό. Ναι, να μην ξοδεύω άσκοπα νερό. Να μην ξοδεύω άσκοπα νερό. Ναι, να μην ξοδεύω άσκοπα νερό. Πλένω πάντα πριν κοιμηθώ τα δοντάκια μου τουλάχιστον ένα λεπτό. Μας όταν πλένω τη βρύση κλείνω και προσπαθώ να μην ξοδεύω άσκοπα νερό. Ναι, να μην ξοδεύω άσκοπα νερό. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Εντάξει, είμαι έτοιμος τώρα για τη φωτογραφία μου. Ωραία, θα τη βγάλω εγώ τη φωτογραφία. Θέλετε όμως να βγείτε κι εσείς μαζί μου? Ας είναι να βγεις η καμπέλη. Τέλεια, πάμε λοιπόν. Ένα, δύο, τρία, πείτε τυρί παιδιά. Τυρί. Θα βγει πολύ όμορφη. Μπέρνι, όταν πιέζω αυτό εδώ το δόντι, κουνιέται. Επειδή θα βγει μάλλον. Το να βγαίνουν τα δόντια είναι φυσιολογικό στην ηλικία σου. Αλλά μην ανησυχείς. Αλήθεια λες, Μπέρνι? Φυσικά. Είναι νεογυλό. Όλα τα νεογυλά δόντια κουνιούνται και μετά πέφτουν. Αλλά ένα-ένα φυσικά. Ναι, εμένα ήδη μου έχουν βγει κάποια τέτοια δόντια. Και εμένα. Αλλά μου έχουν μείνει μερικά. Κάθε φορά που βγαίνει ένα νέο γυλό, ένα άλλο μεγαλύτερο θα πάρει τη θέση του μέχρι να βγουν όλα τα δόντια που θα συμπληρώσουν την οδοντοστοιχεία σου. Έτσι μου είπε και ο οδοντίατρός μου, Μπάρνι. Ο οδοντίατρος είναι ο γιατρός για τα δόντια μας και το στόμα μας. Ένας οδοντίατρος ξέρει να μας πει πώς να φροντίζουμε το στόμα μας και εκείνος χρησιμοποιεί κάμερα. Αλήθεια? Έχει μια ειδική κάμερα που μπορεί να βγάλει φωτογραφίες μέσα στο στόμα σου για να δει αν τα δόντια σου μεγαλώνουν στο σωστό σημείο. Αυτή η φωτογραφία λέγεται ακτινογραφία. Μακάρι να είχα κι εγώ μια τέτοια κάμερα. Πολύ χαίρομαι που ξέρω ότι είναι καλό να βγαίνουν τα δόντια, Μπάρνι. Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω να χαμογελάς πάλι, Λόρα. Αλλά αν έχεις κι άλλες ερωτήσεις για τα δόντια σου, μπορείς πάντα να ρωτάς το... οδοντίατρο! Πολύ σωστά! Έχετε πάει ποτέ σε οδοντίατρο? Για να δούμε πώς είναι να επισκέπτεσαι ένα αληθινό οδοντιατρίο. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζεις τα δόντια σου. Ένας τρόπος για να το κάνεις είναι να πηγαίνεις συχνά στον οδοντίατρο. Όταν πηγαίνεις λοιπόν, χαιρετάς τη γραμματέα υποδοχής που θα ενημερώσει το γιατρό ότι έχεις πάει. Μετά θα περιμένεις στην αίθουσα αναμονής, όπου μπορείς να διαβάζεις παραμύθια ή να παίζεις με παιχνίδια μέχρι να έρθει η σειρά σου. Η βοηθός του γιατρού σου βάζει μια πετσετούλα για να κρατήσει καθαρά τα ρούχα σου και πρέπει να καθίσεις σε μια ειδική καρέκλα που ξαπλώνει πίσω. Σου πλένει τα δόντια τώρα με μια ειδική βούρτσα που σε γαργαλάει λίγο. Μετά, με ένα οδοντικό νήμα θα σου καθαρίσει το ενδιάμεσο των δοντιών. Τότε ο οδοντίατρος είναι έτοιμος να κοιτάξει τα δόντια σου. Ένα δυνατό φως πάνω από την καρέκλα τον βοηθάει να δει μέσα στο στόμα σου. Καμιά φορά χρησιμοποιεί και έναν ειδικό μικρό καθρέφτη για να βλέπει τα πάντα μέσα στο στόμα σου. Αν όλα είναι καλά, τότε η επίσκεψη τελειώνει. Και όταν έρθει η ώρα να φύγεις, θα πάρεις μια καινούρια οδοντόβουρτσα και φυσικά μια αγκαλιά. Το οδοντιατρίο είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να πάει κανείς επίσκεψη. Επίσης, έχει πλάκα να πέσει στον οδοντίατρο. Μία φίλη μας κάνει ότι είναι οδοντίατρος αυτή τη στιγμή.
Το αγαπημένο της χρώμα είναι το κίτρινο. Μπορείτε να μαζέψετε ποια είναι. Πάμε να τη δούμε. Κυρία Κουνελίτσα, τώρα είναι η σειρά σας. Λοιπόν, ανοίξτε καλά-καλά το στόμα σας. Αφήστε με να ρίξω μια ματιά. Γεια σου, Baby Bob. Γεια σου, Baby Bob. Γεια σου, Barney. Γεια σου, PJ. Κάνεις ότι είσαι μία οδοντίατρος, Baby Bob. Ναι, και αυτή εδώ είναι η ασθενής μου. Θέλεις να παίξεις μαζί μου? Α, ναι. Αλλά θέλω κι εγώ να γίνω οδοντίατρος. Ωραία, PJ. Τότε μπορείς να εξετάσεις την Τέντι. Ωραία. Barney. Ναι. Η κυρία Κουνελίτσα θέλει να μάθει γιατί είναι τόσο σημαντικό να φροντίζουμε σωστά τα δόντια μας. Θα της το πεις? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ίσως αυτό εδώ μας βοηθήσει. Τέλειο! Το στόμα μας έχει πολλά δόντια που μας βοηθάνε να τρώμε τις τροφές μας και να έχουμε έναν δυνατό οργανισμό. Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε καθόλου δόντια? Τι θα κάναμε? Πώς θα τρώγες πώς? Για πες μου πώς? Αυτά που σ' αρέσουν και αυτά που πρέπει να τρως, θα γέλαγες και θα σου να σχημούλη δυστυχώς. Τα δόντια μας είναι θησαυρός. Ο καστόρας να φτιάξει ένα σπίτι προσπαθεί, με τα δόντια του τα ξύλα κόβει και συγκρατεί. Τον ακούω να λέει καθώς κολυμπά, τι θα κάνω αν δεν είχα δόντια γερά. Πώς θα τρώγες πώς, για πες μου πώς, αυτά που σ' αρέσουν και αυτά που πρέπει να τρως, θα γελούσες και θα σου να σκυμούνι δυστυχώς. Τα δόντια μας είναι θησαυρός. Κοιτάξτε το κουνελάκι, το μικρό κουνελάκι, ξέρει καλά πως τα δόντια του χρωστάει πολλά, πάρα πολλά. Μασουλάει, χοροπηδάει και σκέφτεται διαρκώς, τα δόντια μου αν δεν είχα, πως τα έτρωγα πως? Πως τα έτρωγες πως, για πες μου πως, αυτά που σ' αρέσουν και αυτά που πρέπει να τρως, θα γελούσες και θα σου να σκυμούλι δυστυχώς. Τα δόντια μας είναι θησαυρός. Τα δόντια μας είναι θησαυρός. Γεια σας, παιδιά! Τι παίζετε? Πες μου ότι είμαστε όλοι γιατροί. Θέλεις και εσύ να παίξεις μαζί μας? Πολύ θα το ήθελα. Ο γιατρός είναι ένας άνθρωπος που μας βοηθάει να είμαστε υγιείς και να νιώθουμε πάντα καλά. Θέλεις να γίνεις εσύ ο ασθενής μας? Εντάξει. Πρέπει όμως πρώτα να δούμε πόσο ψηλός είσαι. Σε παρακαλώ, έλα εδώ. Ωραία, έρχομαι. Wow, είσαι ψηλότερος από το κανονικό. Ναι, είμαι ένας ψηλός δεινόσαυρος. Τώρα πρέπει να δούμε πόσο ζυγίζεις. Δεν μπορούμε όμως να σε ζυγίσουμε γιατί δεν έχουμε ζυγαριά ακόμα. Ζυγαριά? Δηλαδή κάτι τέτοιο? Ζυγαριά! Εντάξει, Μπάρνι, ανέβα πάνω στη ζυγαριά, σε παρακαλώ. Εντάξει, γιατρέ, ανεβαίνω. Παιδιά, δουλεύει. Κοιτάξτε. Ναι, δουλεύει. Πώς είμαι? Η ζυγαριά λέει ότι το βάρος είναι ιδανικό για ένα δεινόσαυρο. Ω, τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Hey, γεια σας, παιδιά. Γεια σου, PJ. Γεια σου, Baby Bob. Γεια σας. Τι έπαθες, Baby Bob? Έχω βαδά στο χεράκι μου. Ναι, η Baby Bob έπεσε από το ποδήλατό της στο πάρκο. Μπορώ να ρίξω μια ματιά, Baby Bob? Ναι. Μα είναι μια μικρή γρατζουνιά. Ίσως κάποιος από τους γιατρούς μας σε βοηθήσει να το γιατρέψει. Ναι, Baby Bob. Πρώτα πρέπει να το καθαρίσουμε. Ίσως να πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου, Baby Bob. Πολύ καλή ιδέα, γιατρέ μου. Όλοι μας πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας πριν δούμε τον επόμενο ασθενή μας. Πάντα πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας. Είναι μια καλή συνήθεια για να είμαστε υγιείς εμείς και οι φίλοι μας. Εντάξει, ναι. Θέλετε να πλύνετε κι εσείς μαζί μας τα χέρια σας? Ελάτε λοιπόν. Τρίψε, τρίψε, πλύνε, καθαρούλη γίνε. Το σαπούνι λιώνει, μα μη φοβάσαι, δεν τελειώνει.
τα χέρια καθαρά, θα πρέπει να είναι τρίψε, τρίψε με χαρά. Πολύ σωστά. Κρύβονται παντού, κρύβονται παντού, και εδώ και εκεί κι αλλού, και εδώ και εκεί κι αλλού. Τα μικρόβια είναι μικρά, δεν τα βλέπεις καλά, σου κάνουν τη ζημιά. Γι' αυτό τα χέρια πρέπει να είναι πάντα καθαρά. Τρίψε, τρίψε, πλύνε, καθαρούλη γίνε. Το σαπούνι λιώνει, μα δεν τελειώνει. Τα χέρια καθαρά θα πρέπει να είναι τρίψε με χαρά. Τρίψε, τρίψε, πλύνε, καθαρούλη γίνε. Το σαπούνι λιώνει, μα δεν τελειώνει. Τα χέρια καθαρά θα πρέπει να είναι τρίψε με χαρά. Τα χέρια καθαρά θα πρέπει να είναι τρίψε με χαρά. Τρίψε, τρίψε! Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Τώρα ξέρω ότι το βαβά μου είναι καθαρό. Και για να παραμείνει καθαρό πρέπει να βάλουν έναν επίδεσμο πάνω του. Ωραία! Επίδεσμο για το βαβά της Baby Bob. Θα πρέπει να είναι γιγαντιαίο. Έχουμε το κατάλληλο μέγεθος για σένα. Ω, κοιτάξτε! Είναι το αγαπημένο μου χρώμα! Κίτρινο! Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Παρακαλούμε. Κάνατε πολύ καλή δουλειά. Ναι. Οι γιατροί είναι φίλοι μας, γιατί μας βοηθάνε να νιώθουμε καλύτερα. Οι γιατροί μας είναι πάρα πολύ καλοί. Θέλετε να τους γνωρίσετε? Έλατε. Πρώτα τα φτιάκια, αμέσως μετά τη μύτη μου και το στόμα. Κι όχι μόνο αυτά, το στομάχι, τη γυλιά κι ό,τι άλλο χρειαστεί ακόμα. Θα εξετάσει ο γιατρός και θα ξέρει πρώτος αυτός αν είμαι καλά, γιατί ο γιατρός της υγείας μου είναι ο άγρυπνος φρουρός. Της υγείας σου ο άγρυπνος φρουρός, να θυμάστε είναι ο γιατρός. Μου αρέσει να τον βλέπω να φοράει τα ακουστικά, να ακούει την καρδιά μου και να λέει όποιος περπατάει και τρώει λίγο και σωστά, για την υγεία του ποτέ δεν κλαίει. Σε εξετάζει ο γιατρός και τι ξέρει πρώτος αυτός αν είσαι καλά, γιατί ο γιατρός της υγείας σου είναι ο άγρυπνος φρουρός. Της υγείας σου ο άγρυπνος φρουρός, να θυμάσαι είναι ο γιατρός. Όταν πηγαίνετε στο γιατρό, σας συμβουλεύει πώς μπορείτε να παραμείνετε υγιείς. Όπως το να κάνετε πολύ γυμναστική. Μας βοηθάει αυτό να μείνουμε γεροί και δυνατοί. Υπάρχουν πολλοί διασκεδαστικοί τρόποι να ασκηθούμε. Κάποιοι φίλοι μας κάνουν γυμναστική τώρα. Τρέχοντας γυμνάζεσαι. Η άσκηση κάνει τη ζωή χαρούμενο παιχνίδι. Γυμνάζεσαι. Η άσκηση κάνει τη ζωή χαρούμενο παιχνίδι. Βρες τρόπους να γυμνάζεσαι. Η άσκηση κάνει τη ζωή χαρούμενο παιχνίδι. Γυμνάζεσαι. Η άσκηση κάνει τη ζωή χαρούμενο παιχνίδι. Βρες τρόπους να γυμνάζεσαι. Η άσκηση κάνει τη ζωή χαρούμενο παιχνίδι. Παίζοντας γυμνάζεσαι. Η άσκηση κάνει τη ζωή χαρούμενο παιχνίδι. Για να ακούσω την καρδιά σου. Εντάξει.
Γεια σας, γιατροί! Ήρθαμε! Πώς είμαστε σήμερα? Γεια σας! Τι είναι αυτό, Λόρα? Είναι ένα στιθοσκόπιο. Και τι κάνεις με αυτό? Ακούω τους χτύπους της καρδιάς του Ντέιβιντ. Πώς ακούγονται, Λόρα? Ακούγονται σαν τύμπανα. Ωραία! Ας ακούσουμε τώρα και την καρδιά της Baby Bob. Ωραία! Τι πρέπει να κάνω? Πάρε μια βαθιά ανάσα. Ωραία! Ωπα! Έχεις πολύ δυνατή καρδιά, Baby Bob. Αλήθεια! Είναι καλό αυτό, είναι! Ναι, φυσικά είναι. Ω, ναι! Τώρα θα δούμε τη θερμοκρασία σου. Ωραία! Για να δούμε αν έχεις πυρετό. Έχω! Όχι, δεν έχεις πυρετό. Τέλεια! Η θερμοκρασία σου είναι μία χαρά. Τέλεια, τέλεια! Και τώρα εγώ θα κοιτάξω το στόμα σου και τα αυτιά σου. Εντάξει, εντάξει! Ωραία! Γαργαλιάμαι! Είσαι μια χαρά, Baby Bob! Και τώρα η εξέταση για την κοιλίτσα σου! Έτσι εξετάζουν την κοιλίτσα, γιατροί! Μόνο τα αδερφάκια το κάνουν! Τώρα ξέρω ότι νιώθεις πάρα πολύ καλά! Χαιρόμαστε που η κοιλίτσα σου είναι τόσο καλά, Baby Bob! Μήπως οι γιατροί έχουν καμιά συμβουλή για να μας πούν για το πώς θα κρατηθούμε υγιείς? Να κάνουμε γυμναστική! Γιατί η γυμναστική μας κάνει δυνατούς! Και να αναπνέουμε καθαρό αέρα! Ο καθαρός αέρας είναι πολύ καλός! Και να τρώμε υγιεινά φαγητά! Ναι, πολύ σωστά! Αν η κοιλίτσα σας γεμίζει με υγιεινά φαγητά, τότε κι εσείς θα γίνετε πολύ γεροί και δυνατοί! Αυτό σημαίνει να τρώτε τα αγαπημένα σας φαγητά και να δοκιμάζετε καινούρια! Χίλια δυο φαγητά, ποιο απ' αυτά σ' αρέσει δεν ξέρω, μα άκου καλά. Πρέπει απ' όλα να τρως, απ' όλα αλλιώς θα νιώθεις πάντα δύναμο απ' όλα αν δεν τρως. Πες γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ. Το στομάχι σου ζητάει κάτι θρεπτικό να φάει. Γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ. Να τρως πάντα σωστά για να έχεις γερή καρδιά, κόκαλα γερά και πλούσια μαλλιά. Πρέπει να τρως σωστά, μάτια λαμπερά και δόντια γερά, χέρια δυνατά. Έχεις πάντα αν τρως σωστά! Πες γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ. Το στομάχι σου ζητάει κάτι θρεπτικό να φάει. Γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ, γιαμ γιαμ γιαμ. Να τρέπεσαι σωστά και καλά, να τρως πάντα καλά. Γιαμ γιαμ γιαμ. Α, αυτή η κουβέντα για νόστιμα φαγητά με έχει κάνει να πεινάσω. Γεια, έλα, Baby Bob. Πάμε στο σπίτι να φάμε ένα υγιεινό κολατσό. Πολύ καλή ιδέα. Η κυλίτσα μου τώρα είναι έτοιμη για το κολατσό. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Baby Bob. Γεια σου, Μιτζέρι. Ξέχασα, ξέχασα. Σας ευχαριστώ που φροντίσατε το βαβά. Γεια. Γεια σου, Baby Bob. Ήταν πολύ ωραία που κάναμε τους γιατρούς, Μπάρνι. Και τα πήγατε και πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε, Μπάρνι. Εμένα μου άρεσε που βοηθήσαμε την Baby Bob να νιώσει καλύτερα και τώρα είναι χαρούμενη. Εμένα μου άρεσε που οι γιατροί και οι οδοντίατροι ξέρουν πως αν είμαστε δυνατοί, είμαστε και ευτυχισμένοι. Ποιος νιώθει ευτυχισμένος τώρα? Εγώ. Αν νιώθετε χαρούμενοι και το ξέρετε, τότε δείξτε το και σε μας! Ελάτε, ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί! Παλαμάκια χτύπα χτύπα με χαρά, παλαμάκια χτύπα χτύπα με χαρά, παλαμάκια ρυθμικά γελά όλα τα καλά, παλαμάκια χτύπα χτύπα με χαρά. Ετοιμαστείτε τώρα να παίξουμε με τα πόδια μας. Για προσέξτε τι θα πω. Χτύπα τα πόδια σου στο πάτωμα δυνατά. Χτύπα τα πόδια σου στο πάτωμα δυνατά. Δυνατά και ρυθμικά, χτύπα όλα τα καλά. Χτύπα τα πόδια σου στο πάτωμα δυνατά. Πολύ ωραία! Και
Ελάτε τώρα να φωνάξουμε! Αν το νιώθεις φώναξε το με χαρά. Είναι καλά! Μη διστάσεις φώναξε το με χαρά. Όλα καλά! Φώναξε το δυνατά. Πες τα πάνε όλα καλά. Και θα δεις ότι θα πάνε τελικά. Είναι καλά! Αν είσαι χαρούμενος μη διστάσεις. Έλα και πες το σε όλους. Όταν χαίρεσαι μη το σκεφτείς πολύ. Κάνε αυτό που θέλεις και σε ευχαριστή. Ζήτω! Φώναξε το δυνατά. Πες τα πάνε όλα καλά. Και θα δεις ότι θα πάνε τελικά. Ζήτω! Ει, Τζάκσον, πάμε να βγάλουμε κι άλλες φωτογραφίες με τη μηχανή σου. Φυσικά! Πάμε, πάμε! Πάμε! Ωραία! Πάμε γρήγορα! Πέρασαμε πολύ καλά σήμερα κάνοντας τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους. Μάθαμε τρόπους να κρατάμε το σώμα μας υγιές και το χαμόγελό μας λαμπερό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ ωραίο να είσαι πάντα υγιής και να χαμογελάς σε όλους όσους αγαπάς. Όπως εγώ. Μια αγκαλιά, δυο φιλιά, όλη γη μια συντροφιά. Σ' αγαπώ πολύ και θα θέλα κι εσύ να με αγαπάς πολύ. Μια αγκαλιά,